Δηλαδή, το χειρόγραφο είναι εκείνο το χειρόγραφο που κάνετε
κοινό αξιακό κώδικα σε μια ντομάτα για να είμαστε πατρίδα. Η πατρίδα, όπως ο Κορδιός θέλει, είναι οι παιδικές μας μνήμες. Το κράτος είναι άλλο πράγμα. Το κράτος είναι η γραφειοκρατική οργάνωση της πατρίδας. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, όταν οι Έλληνες, πατρίδα και κράτος, συνάδουν για να μας δουν πραγματικά, δηλαδή οι κοινές μας μνήμες, το θέλουμε, ρε παιδί μου, να μιλάμε με την ελληνική, να έχουμε και τα ίδια έθιμα και να κοινωνούμε όμως, δεν έχει σχέση με την πόλη, να κοινωνούμε στην κοινωνία, κοινώς. Και αυτό το πράγμα το οργανώσουμε να κάνουμε κάτι που πατάει. Οπότε ναι, οι πατρίδα και κράτος συνάδουν για να μας δουν. Σήμερα πώς γίνει η πατρίδα και κράτος διαχωρίζουν. Η γραφειοκρατία πάει αλλού το κράτος. Η πατρίδα πάει αλλού. Και με το μέρος είμαστε. Είμαστε δάσκαλοι. Πρέπει να είσαι με το μέρος της πατρίδας και όχι με το μέρος του κράτους. Γιατί? Γιατί 400 χρόνια σε κάποιους στους και πρέπει να το πει και μετά όλοι. 400 χρόνια λοιπόν σε κάποιους στους. Δεν είχαμε κράτος ελληνικό. Είχαμε όμως πατρίδα εδώ και εδώ και ζήσαμε. Άρα λοιπόν παίρνω το δίδαγμα. Ότι χωρίς κράτος εσύ και μη φοβόσαστε που θα δεν θα διαρκεί το κράτος. Οι Εβραίοι ζήσαν 1.000 χρόνια στη διασπορά μας. Οι Έλληνες 400 χρόνια μας πάρουν. Και άλλοι να είσαν στους φούτους και τα λοιπά, ακόμα παλεύουν και πάρουν. Όμως έχουν πατρίδα εδώ και εδώ, πιστεύω. Αυτό λοιπόν το πνεύμα δεν πρέπει να καθεί και η εκδηλώσεις από τη σημερινή συνδέονται εμάς τους πρώτους με τα νέα παιδιά που είναι εδώ. Και δίνουν την εξήγηση με παιδί μου. Γιατί ένα νέο παιδί να κάνει και να πει σε εμάς εδώ πέρα, γιατί όταν ο έμπαιζε. Τι με νοιάζει σου περί σχολή. Πρέπει σε νοιάζει. Σε νοιάζει γιατί τα παθήματα τα τωρινά, τα τότε εξαφανίζονται και σήμερα. Άλλο τα τεχνικά μέσα. Κάποτε οι άνθρωποι κοιτάγανε του καιρού με τον ήλιο και τα πουλιά. Τώρα κοιτάγανε με τον ρολόι. Δεν έχει σημασία. Ο χρόνο όμω είναι αυτό είναι πράγμα. Η ανάγκη του κοινά ο διψάρο ερωτεύω και κάνω υποκρινή είναι και ανοιχτή. Αν τα πλέον δεν σήμερα δεν αλλάζω. Αυτέ είναι οι ανάγκε του ανθρώπου. Μπορεί να αλλάζουν τα τεχνικά μέσα, αλλά δεν αλλάζουν τα κάποια ανάγκη του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε το παρελθόν για να κανονίζουμε το παρόν για να μπορούμε να οργανωθούμε το μέλλον. Έτσι λοιπόν αυτέ οι εκδηλώσει δεν είναι ούτε νικόσιμα ούτε σχολικό. Καμιά φορά βέβαια. Καμιά φορά πρέπει να δώσω κάποια πράγματα. Να τα διαβάσω. Δηλαδή, δεν μπορεί να θυμάσαι απ' έξω παραδείγματα για ένα πείμα. Δεν μπορεί για παραδείγματα να θυμάσαι απ' έξω ένα κείμενο το οποίο θέλει να είσαι πιστό, να μην το πει περιγραφικά. Να διαβάσει ακριβώ τα δηλαδή, δηλαδή. Ναι, αυτό βέβαια μπορεί να σου πει. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, αυτό που προτρέπω και του ομιλητέ κάθε ώρα είναι να μιλάνε από ψυχή, από καρδιά. Όχι να δείξουν ότι ξέρουν το θέμα. Λέγει του δύο. Να δείξουν ότι το κατέχουν και μπορούν να μεταδώσουν το νόημα του το κατέχουν. Αυτό του το τι διδάσκει η ιστορία λοιπόν με αυτό το ίδιο τον Ιωάννη, το είπαμε τώρα και γραμματικά για μισό λεπτό. Το θέμα μου σήμερα είναι τι λένε οι Οθωμανικές πηγές για την άλλη. Πώς είναι την πρώτη την άλλη. Όχι πώς την έκανε την πηγή, όπως είπα, ούτε πρώτη την άλλη πηγή που θα γίνει του άλλου, αλλά τι λένε αυτοί. Και την ίδια εικόνα και αγαπητέ όμω μπορούμε και την προσωπικότητα του Φατίχ, του προφητή δηλαδή, ήταν πολύ νέο παιδί, ο οποίο ήταν μεγαλώνοντα. Πολύ νέο. Για ποιο τον είχε διδάξει και τι οράματα και φιλοδοξίε είχε αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, η ομιλία μου και η συζήτηση μου θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Δεδομένου ότι οι Οθωμανικές πηγές δεν μα δίνουν κάτι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Οθωμανικές πηγές υπάρχουν μέτρα να τι ονομάσουμε. Δεν υπάρχουν κάποιοι δημογράφοι με τέξη, θα σας πω και τα ονόματά τους. Αλλά η λογική του γράφου ιστορία, όπως την αντιλαμβανόντουσαν και του Ηροδότου, οι Έλληνες και οι Δυτικοί στη συνέχεια, δεν υπάρχει στον Οθωμανικό κόσμο. Και δεν υπάρχει στον Οθωμανικό κόσμο. Πιο πολύ είναι μια καταγραφή αραβοπερσικού τύπου ποιημάτων επών, όπου σαν να έγραφε ο Όμηρος, ας πούμε, και να λέμε ότι η Ιλιάδα και η Οδυσσία είναι ιστορία τέλος. Δεν έχει άλλες πηγές. Θα διαβάσει την Ιλιάδα, θα διαβάσει την Οδυσσία, κάτι μεταξύ μύθου και ιστορία και θα βγάζει συμπέρασμα. Αλλά χωρί το προσδιορίζει και χρονικά και όπως πότε συνέβησαν τα γεγονότα. Με αυτή τη λογική είναι γραμμένη η διάδοση κυρίως ιστορία και με αυτή τη λογική ακολούθησαν οι Οθωμανοί χρονικογράφοι οι σύγχρονοι τη εποχή τη Ανώσεως. Ποιο ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με του Οθωμανούς χρονικογράφους και ιστορικούς στην Ελλάδα. Ένα που έχει γνωστό από τον Βοηθό και την Οθωμανική Γαλλία. Πέρα από την Ελλάδα, είναι παλαιότερο. Ο Νικηφόρο Μουσκόπουλο, ο οποίο μετά την εμβολή τη όλη καταγωγή γνώριζε τουρκικά τα Οθωμανικά που γράφανε στα αραβικά και τα αραβικά.
για να μην μιλάει. Αυτός μας φανέρωσε τον Αχμέντ Τερζέν Πασά, ο οποίος ήταν ο ιστοριογράφος του 1821. Ήταν η Τούρκη το 1821. Θυμάστε ότι ο Μόνιμας ήταν αυτή την περίοδο, γιατί το 1821 στο Σκάι, θυμόσαστε. Γιατί με τον λοιπόν ακούσω ότι έλεγα επεισόδια τον Αχμέντ Τερζέν Πασά, πρέπει να έχουμε Τερζέν Πασά, πρέπει να έχουμε την Νικηφόρο. Πρέπει να ακούσω δεν τον λέει. Ακούσω τον Νικηφόρο Μοσχόπο. Ούτε Νικηφόρο Μοσχόπο. Θα ακούσω τον Όμιλο από μόνο του 1821 μετά. Αν έχει τα γεωγράφα, δεν ακούσω κανένα. Κατά τα άλλα όμως κάνω την ελληνική ιστορία, την ελληνική τηλεόραση. Ο Νικηφόρο Μοσχόπο λοιπόν, κοίταξε και δύο πίσω τις πηγές. Και βρήκε δύο εγώ ταπεινώ σε τόσους άλλους πιστές οι οποίοι πραγματικά μας λένε μόνο έπειτα και βήματα πολυχρονέματος όσο κάνουν, καμία λέτε δεν είναι για τις μάχες τους στρατούς ή πώς και τα λοιπά, αναθέματα στο λάδι στο βασιλιά που είναι ο παλαιοδότος και στους αμπίστους του δικιάτου για οφείλα, που σημαίνει άμπιστος, που τι θέλεις, με τον Ολάδο, με τζουσίο σαν, πυρολάδο. Σε αυτό λοιπόν αναθέματα όμως, δύο εξ αυτών, ο Βασίλη Παστάζαρτε, είναι ακριβώς σύγχρονο υποθετή, μας δίνει κάποιες πληροφορίες την προσωπικότητα του υποθετή για τη μάνα του, καθάπως είναι καλύτερα, καθάπως είναι η μάνα του, η οποία τον έμαθε ελληνικά γιατί μου είχε πέσει γλώσσες και κατά την παράδοση δεν είχαμε λέει το πατέρι μου. Ότι ήταν ένα σε μια σύγκριση που γίνεται με μια δημακρία που είναι κάτω από το πιο ήταν το μάλλον που του είχε λίγο έσω μόνο το μεγάλο που του λέει για τα μάτια και υπό την νοή της. Έτσι λοιπόν ήταν πανέξυπνος και ο δάσκαλός του, ο Μουλάκ Ουρανί, που είχε μάθει διαβάζει λέει τον Ισκεντέρναμε, δηλαδή την ουσιαστικά την μεγάλη αριστερά του φυλάδα, την οποία την ήξερα να πέσω μια καταπληκτά. Για την παράδοση μια αυτική μόνα και ονειρευόταν να κάνει τι κατακτήσει του Αλέξανδρου και δει να συμπληρώσει την κατάξη του Αλέξανδρου που δεν πρόλαβε Αλέξανδρου να κάνει. Θα την πηγαίνω πάλι από την Αίγυπτο να την εμπειρήσει να πάει προ τη Δύση να πάει προ τη Ρώμη. Η πρώην του Ρώμη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πράγματι, είτε λόγω της εξεκλάδας, είτε αυτό που λέμε καμιά φορά ότι θέλει κόφτο ή θέλει τρόπο γιατί είχε ικανούς κωδικούς και συνεργάτες, κατόρθωσε πράγματι να κάνει το όνειρο του πραγματικού. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη πληροφορία από ένα άλλο πάλι πραγματογράφο που μας προκύψε, ο οποίος είναι μεταγενέστερος και είναι ακριβώς σαλούσιος και στα αρχή δεν τον είχα προσέξει ιδιαίτερος, διότι είναι της εποχής του συλλεγμάτου μεγαλοκυρικούς. Για μεταγενέστερος που είναι ο Χότζα Σάδενη, ο οποίος μας δίνει μια πληροφορία και την αναφέρει ο Μοσχόπουλος ιδιαιτέρως για το θάνατο του Κωνσταντίνου Παλαιοδότου. Υπάρχει λοιπόν μια παράδοση ότι κάποιο παλικάρι ο Γερμανός, τον οποίο περιγράφουν σαν σπαρμένο κοτόπουλο, μας παρπαράει λέει το αίμα με το σωπωμένο κεφάλι, διέκρινε ότι αυτός που τον πλησίαζε για να τον αποτελειώσει ήταν ο βασιλιάς ο Άγουστος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Έκανε λέει τον ξεκαμμένο και ξαφνικά έβαλε τον ψυχό του και τον τρύπησε τον άπιστο και βρήξε ψυχή σου και τον κόσμο μαζί με τον βασιλιά και πήρε το κεφάλι. Αυτή είναι η παράδοση των Οθωμανών αναφορικά με τον θάνατο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Στην αναφορά τη χώρα του Κωνσταντίνου, την αναφέρω έτσι ακριβώ σαν πληροφορία. Οι υπόλοιποι, ο Σιμπουλάχ, ο Ιμπουγκερμάλ, ο Νεστρή, ο Εμβερή, ο Ρουσούμπερ, αναλόγω και αυτοί σε ειδικές, θα λέγαμε, περιγραφές. Κυρίως θα τα λέγαμε πιο πολύ ως ιστορία, δεν αλλά κλίματα τέτοιο. Άρα, δεν μας έλεγε καμία πληροφορία παραπάνω από εκείνες που δεν ξέρετε και τις κάνετε, αλλά δεν ξέρετε πάλι, κυρίως ότι δεν ξέρετε στο σχολήθηκα μετά από αυτές. Λοιπόν, εν τω μεταξύ,
συνέχεια, πέρασε, 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 που σημαίνει ήταν υπόθεση. Και καθόλου σε έβαζε πάρα κάποια παλικά για κάποιο, να γίνει ένα πύργο, λέει, πάνω της υπόθεσης, να εξώσει ένα από τα πρώτα μπαϊράκια των Ρωμανών, που ήταν πράσινο για την κοιμησία του πάνω, το πράσινο δεν είναι μόνο το έργο του Ισλάμου. Εκείνη τη στιγμή, λέει, πέσανε βέλη, πέτρες, το καταπλάκωσαν και με 20 αβέλη σώμα του τελικά κατέρευσε, αλλά ήταν ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίος έδωσε ουσιαστικά αναπέρασε το ηθικό θεματικό στρατό να μπει μέσα και να βάλει την κατηγορία. Αναφορά και κακό πόσο θεματικές πηγές δεν ήταν. Ας πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο τι ήταν αυτή η πρεπεδία. Η Σελτζούκη παλιότερα, η Οθωμανή τώρα, γιατί πήραν την πόλη. Και μου φτάθηκε από το 80 για μια φόρτα από άλλους. Μια αστραμπιώτες εκεί. Και μόνο 5.000 ευρώ ζωή μας. Για να το δούμε λοιπόν αυτό το έργο. Κοιτάξτε, δεν καθόλου είχε. Υπάρχουν πηγές κινέζικες, πρώιμες, προχριστιανικές, που αναφέρουν για έναν αποκολλητικό φίλο του λεγόμενου του Κιέ. Αυτό που είναι του Κιέ. Οι οποίοι άλλες φορές είναι μαζί με τα υπόλοιπα αποκολλητικά φύλλα τα οποία έχουν άλλες φορές όχι και άλλες φορές έρχονται σε σύγκρουση και μεταξύ του. Μην σας κουράζω την ιστορία του. Έχουν βρεθεί με διάφορα ονόματα σε Τζούκι, Οσμανίδες, τον Κομάνι, τον Κομάνι, φανταστείτε, γιαγιά που σημαίνει και ζυγάρι, είτε πάνω από την Κασπία του Ζούκι, της Κρυμαίας, ευρισκόμενη στην Βαλκανική, είτε κάτω από την Κασπία θάλασσα, ευρισκόμενη δηλαδή μέχρι το μέσο του Κουρδιστάν, στις περιοχές του Λιπωνίου, δηλαδή σήμερα με τη Συρία, πραγματικά στην αστέρα, στην δουλειά σου, μάλιστα στην πρωτοκαλία. Ήταν λίγοι νομάδες, σκηνίδες. Και αρχικά μάθαιναν τη φύση, δηλαδή σαμάνι. Σαμανιστές που δεν κάνουν τη φύση και τα ζώα. Η ερώτηση των τέμπων, ο γκρίζος λίγο του μήκος της στέπας. Γι' αυτό και οι εθνικιστές λέγονται γκρίζοι λίγοι. Γιατί πάνε στον θεό τους, τον τέμπο, τον προϊσλαμικό, τον λίγο. Πάλι ένα κοινό του Θεό, ο Θεό και αγαπώ τον κάνουν. Γι' αυτό συγκεκριμένα με νομιστικά έτσι και ένα Θεό. Θέλω να πω Θεό, μα ξέρω κάτι πάντα από τη διαφορά και τι γιατί είναι σήμερα. Σήμερα. Κάνουν. Δηλαδή μην κάνουν μια φορά του Θεό και αγαπώ. Μα το πάντα να δει, μα το δει έτσι όπω θα έκανε. Έτσι λοιπόν, αυτοί νοματικά βρέθηκαν στην αστέρα ή στην κεφαλίδα μια φορά στο πάντα τη Ελλάδα. Περάσαν και καλώς συμμαχιόμενος δηλαδή, ξεκίνησε από τους αρχηγούς από αυτούς να έχει σε επαφή, να κάνει κάποιους κάμπους, δηλαδή με τους υποκούλες να παντρεύονται, πάρει τον Μαγκόρο και πάρει τον Μαγκόρο, δηλαδή με την επιστημονή της χώρας που είχε ψηφιοδότηση, να δίνει κοπέλες, γιατί, για να βγουν μισοβάρβαροι, ας πούμε, δηλαδή, διγενείς, δηλαδή να κατάγονται από διπλά γέννη, ώστε να τους μαλακώσουν. Και η κόρη λέει ότι
Μια ίδια ότι πάει. Άγιοι μου δύο και αφέρετε. Επέφυγε καβαλά. Ρίψε με αυτό που θέλει να με πάρει. Εσύ είστε για τα μάτια και μπήκε μέσα η πόλη. Πάνω που κατακάθισα, να το βρει στην πόρτα. Άγιοι μου δύο και αφέρετε.
έλεγα, μου ξέρεις, είστε εσείς, δεν ανοίγεται το κοφτή, δεν ανοίγεται το κοφτή, δεν ανοίγεται το κοφτή, δεν ανοίγεται το κοφτή, δεν ανοίγεται το κοφτή. Δεν είχαμε, δε, πάλι μας χαρά. Κάποιες που λέμε εσείς την πολιτική μου, δεν το λέω. Κάσι άλλο, τι θέλει να σου πει. Αρμένοι, είσαστε Εβραίοι, είσαστε Ρωμοί, είσαστε Κάρε, είσαστε Αφρίκε, είσαστε Αφιλικία, είσαστε. Κάσι άλλο, μην τα σου πει. Απαγόρευε, τι είπατε δεν το λέω. Υπάρχουν ενέργεια δημοσιεύματα στο λόγο του Ελλήνων Ατζεντίνου, στου απάκτορε, που λέει πρέπει να σταματήσετε πια. Πολύ μόνο εδώ στην Ασία. Δεν χρειάζεται πια να κάνουμε αναπαραστάσει στι αρρώσει τη πόλη. Τόσο Gracias.
λογοτεχνικότητα του κείμενου, πρέπει να μιλήσει και με στίχους και να μαθευτεί και σε γλωσσάριο συγκεκριμένων, θα μας διαβάσει.